Κύριε Κλειρίδη, μας ακούτε? Καλημέρα σας. Πώς... Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί ένα τελείως αχρίαστο θέμα και έχοντας μάλιστα επικοινωνήσει νωρίτερα σήμερα ξανά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί μου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαιώνουν ότι είναι σεβαστή η καθοριστήσα ημερομηνία από το Γενικό Λογιστήριο κατά εφαρμογή συντάγματος και νόμων που είναι η 1η Αυγούστου και ότι η πρόθεσή τους ήταν πάντα απλά να γίνει σε μια νωρίτερη ημερομηνία, συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου αντιλαμβάνομαι, η τελετή διαβεβαίωσης νέου Γενικού Εισαγγελέα και βοηθού Γενικού Εισαγγελέως, χωρίς όμως να έχει ισχύ η ανάθεση και η ανάληψη των καθηκόντων τους, που δεν θα γίνει πριν από την 31 Ιουλίου, που θα είναι η αφιπηρέτηση δική μου. Άρα, κύριε Κλειρίδη, επικοινώνησε μαζί σας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχουμε δύο σημεία. Σέβομαι την απόφασή σας, κύριε Κλειρίδη, για να φύγετε, να αποχωρήσετε 1η Αυγούστου και άλλο τελετή διαβεβαίωσης, άλλο ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Ναι, αλλά να διευκρινίσω, διότι έχει και κατά κόρο λεχθεί ότι η απόφαση μου και η απόφαση του Γενικού, δεν είναι απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα. Ξέρω ότι σε αυτήν τη χώρα έχουμε και σύνταγμα, έχουμε και νομοθεσίες. Το σύνταγμα καθορίζει ηλικία αποχώρησης, κατά τα λοιπά παραπέμπει σε περιδικαστηρίων νόμων, σε περισυντάξεων νόμων, εφαρμόζονται αυτά και οι αδικαστές και η Γενικό Εισαγγελέα. Υπήρξε σχετική αλληλογραφία, εφαρμόστηκε από το Γενικό Λογιστήριο σωστά και καθορίστηκε μια ημερομηνία. Ούτε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα υπησέρχεται, ούτε απόφαση. Άρα εσείς δεν γνωματεύσετε για το δικό σας θέμα. Εγώ, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία η οποία έχει ήδη διαρρεύσει στην εφημερίδα ο πολίτης και θα ήταν καλό να βγαίνει έξω με διαφάνεια παρά με διαρροή. Ναι, είχα αλληλογραφία και είχα καθορίσει την 8η Ιουλίου του 20 ως ημέρα αφυπηρέτησής μου με την έννοια ότι δεν θα φύγω νωρίτερα με προαφυπηρετική άδεια για τους λόγους που εξηγούσα εκεί λόγω της ανυπαρξίας του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την από μέρους μου λήψη άδειας ανάπαυσης και επομένως δεν υποχρεούν να φύγω με προαφυπηρετική άδεια πριν τις 8 Ιουλίου. Αλλά 8 Ιουλίου είναι η ημερομηνία που συμπληρώνεται το ηλικιακό όριο. Μετά από αυτό έρχεται η νομοθεσία, ο περισυντάξιων νόμος, ο οποίος καθορίζει ότι όταν αφυπηρετεί κάποιος στο μέσον ενός μήνα, αποχωρεί από τα καθήκοντα του την πρώτη μέρα του μήνος που έπεται, δηλαδή 1η Αυγούστου. Άρα η νομοθεσία δεν έρχεται, σε σύγκρουση με το Σύνταγμα και την πρόνοιά του για το 68ο έτος. Όχι, το Σύνταγμα παραπέμπει στην νομοθεσία. Επειδή ακούστηκαν και αυτά, γι' αυτό σας τα βάζουμε όλα, κύριε Κλειρίδη. Κοιτάξτε, πάντοτε θα ακουστούν διάφοροι έγκριτοι νομικοί, οι οποίοι έχουν τις απόψεις τους και κάποτε και τις σκοπιμότητες τους. Εσείς πιστεύετε ότι δημιουργείται... Ακούστε να σας πω ένα πράγμα. Ως Γενικός Εισαγγελέας, θεματοφύλακας και συντάγματος και νόμου, δεν έχω καμία διάθεση ή πρόθεση να παραβιάσω καμιά διαταξή ούτε του συντάγματος ούτε του νόμου. Έχει καθοριστεί για μένα μια ημερομηνία κατά εφαρμογή αυτών και προτίθεμαι να την τηρήσω και δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να αποχωρήσω παρετούμενος νωρίτερα. Θεωρείτε ότι δημιουργείται κάποιο πρόβλημα που θα έχουμε τελετή διαβεβαίωσης στις 8 του μήνα, αλλά εσείς αποχωρείτε 1η Αυγούστου? Δηλαδή θα έχουμε δύο γενικούς εισαγγελείς, ισχύει το άλλο τελετή διαβεβαίωσης και άλλο ανάληψη καθηκόντων? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο δεν έχω υπόψη να έχει ξανασυμβεί στην περίπτωση Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού. Δεν έχω εξετάσει νομικά αυτό το θέμα, διότι κανένας δεν μου έχει ζητήσει. Αλλά αντιλαμβάνομαι, αυτή είναι η πρόθεση. Άρα μια ασφαλής επιλογή για να αποφευθούν προβλήματα θα ήταν η μετάθεση της τελετής διαβεβαίωσης 1η Αυγούστου μαζί με την ανάληψη καθηκόντων από τον κύριο Σαββίδη. Αυτό είναι που συνήθως γινόταν στην περίπτωση Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως, να γίνεται δηλαδή η ταυτόχρονη παράδοση και
παραλαβή της υπηρεσίας, η διαβεβαίωση και η ανάληψη καθήκων. Θα μπορούσε κάποιος να προσβάλει δικές σας αποφάσεις, κύριε Κλειδίδη, από την 8 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου, επικαλούμενος την πρόνοια του Συντάγματος για το 68ο έτος? Κοιτάξτε, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που ή θεσμός που θα αναμεινόταν να δώσει νομική συμβουλή σε κάποιον να πράξει κάτι τέτοιο. Όπως έχω πει, δεν είναι κάτι που έχει συμβεί και δεν θα ήθελα να το... Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη έτσι χωρίς να το εξηγήσω. Άρα και για τα δύο ζητήματα, ακόμη και να γίνει η τελετή διαβεβαίωσης 8 Ιουλίου ή και να μην γίνει, άρα έχουμε Γενικό Εισαγγελέα από 8 Ιουλίου μέχρι 1η Αυγούστου με αυτή τη διευθέτηση, δεν θέλετε να... δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να εξηγήσετε νομικά αν προκύπτει το όποιο ζήτημα? Δεν μου έχει ζητηθεί, δεν το έχω εξετάσει. Εσείς, κύριε Κλειδίδη, μας είπατε και λίγο νωρίτερα, δεν βλέπω το λόγο να παραιτηθώ και να φύγω 8 Ιουλίου. Αν και εφόσον προχωρήσουν οι τελετές σε διαβεβαίωσης κανονικά και του Γενικού Εισαγγελέα του καινούργιου και του νέου βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, μπορεί να επαναξιολογήσετε αυτή σας την απόφαση και να φύγετε 8 Ιουλίου? Για ποιο λόγο? Δεν βλέπω κανένα λόγο. Ούτε και κρατώ την καρέκλα με τα δόντια όπως κάποιοι δημοσιεύουν και πολύ περισσότερο δεν το πράττω αυτό για οικονομικούς λόγους και μάλιστα δεν ξέρω πόσο κόσμιο είναι, απλώς να σας αναφέρω ότι την όποια διαφορά από την παραμονή αυτήν των ημερών όσων και αν είναι θα την καταθέσω προς όφελος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Σας άκουγα και το πρωί που εξηγούσατε στους συναδέλφους το πρωινό του ΡΙΚ και για τα ποσά που αποποιηθήκατε. Τώρα λέτε ότι και αυτό το κομμάτι του μισθού σας θα το δώσετε για καλό σκοπό. Ο λόγος που σας ρώτησα, κύριε Κλειδίδη, είναι αν με τη, λέτε γιατί να φύγω 8 Ιουλίου, για να μην εγερθούν όλα αυτά τα ενδεχομένως και νομικά ζητήματα. Γι' αυτό το λέμε. Γι' αυτό σας το ρωτήσα. Αν είναι μια λύση. Νομίζω αυτό επαφείται σε άλλους οι οποίοι χωρίς κάποια εκ των προτέρων ενημέρωση έχουν καθορίσει κάποιες ημερομηνίες οι οποίες δεν συμβιβάζονται με την ημερομηνία της κανονικής αφιπηρέτησης ενός Γενικού Εισαγγελέα. Άρα η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνώριζαν την ιστορία με την 1η Αυγούστου και επέλεξαν να κάνουν τις εξής ανακοινώσεις και να παραπέμπουν στη νέα τελετή διαβεβαίωσης 10 Ιουλίου. Αυτό είναι που λέτε, κύριε Κληρίδη. Αυτά που λέω είναι ότι όπως εγώ είχα ενημερωθεί για τον καθορισμό αυτής της ημερομηνίας από την Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, ενημέρωσα εγκαίρον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και είναι ο ενημέρωσε. Θεωρείτε ως έλλειψη σεβασμού αυτό που έγινε προς το πρόσωπό σας ακόμη και τη στιγμή της αποχώρησης ή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πιστεύετε ότι αποκαθιστά αυτό το ζήτημα? Γιατί σας άκουγα και το πρωί στο ΡΙΚ που εκφράσατε τη δυσαρέσκειά σας για αυτό το θέμα. Όπως έχω προαναφέρει, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε τηλεφωνική επικοινωνία, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε καμιά πρόθεση περί επίδειξης έλλειψης σεβασμού, αλλά... και μάλιστα ότι είναι σεβαστή η ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη δική μου αφιπηρέτηση και θα ισχύει. Λύνω όμως ότι θα προχωρήσουμε την διαβεβαίωση όπως έχει καθοριστεί. Άρα δεν βλέπετε πλέον να υπήρξε κάποια ασέβεια στο πρόσωπό σας από μέρους της κυβέρνησης, πλην από το γεγονός ότι δεν επικοινωνήσαν μαζί σας να γίνει μια συνεννόηση για όλο αυτό το θέμα? Ναι, με δεδομένη την διευκρίνηση που έχω δώσει και την αποκατάσταση των γεγονών, προσωπικά δεν βλέπω κανένα πρόβλημα, αλλά ως συνήθως κάποια θέματα δημιουργούνται εκ του μη όντως, αχρίαστα θα έλεγα, και κάποιοι οι οποίοι πάντα καραδοκούν στη γωνιά, το μη αφήνουν. Δύο ζητήματα, κύριε Κλειδίδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε. Γιατί τελικά δεν κάνατε χρήση της προαφιπηρετικής σας άδειας? Για να τα απαντήσουμε όλα, να μην αιωρείτε τίποτα μετά από αυτή την κουβέντα. Μα νομίζω το έχω εξηγήσει. Κοιτάξτε, ένας αξιωματούχος, δικαστικός ή εισαγγελέας ή δημόσιος υπάλληλος, οποιοσδήποτε, αφιπηρετεί πριν την ημερομηνία που συμπληρώνει την ηλικία αφιπηρέτησης του,
μήνες συνήθως πριν, εάν έχει πίστη του άδεια ανάβασης, την οποία δεν έχει αξιοποιήσει καθ' όλα τα χρόνια που τελούσε στην υπηρεσία. Αυτή είναι η λογική της προαφιδηρητικής άδειας. Κύριε, δικαιούσου 29 μέρες άδεια του χρόνου, σαν τις έπαιρνες. Εγώ τώρα δεν θα έρθω να σου πληρώσω, θα φύγεις νωρίτερα κατά τον βαθμό και τον αριθμό των ημερών ή μηνών που έχεις εις πίστη σου, θα τελείς υπό άδεια προαφιδηρητική και θα σου καταβάλλεται η ανάλογη αντιμισθία για την άδεια σου αυτή. Αλλά θα φύγεις νωρίτερα διότι δεν αξιοποιήσεις. Πώς θα αξιοποιούσα εγώ τον παράγοντα και το δικαίωμα αυτό της χρήσης άδειας ανάβασης. Μιλούμε για άδεια ανάβασης από το 2015 που έχω πάρει πάνω στους ώμους μου όλες τις ευθύνες, τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα λόγω της ανυπαρξίας βοηθού και δεν μπορούσα να λείψω ούτε μια μέρα διότι κανένας δεν δικαιούται βάσει του συντάγματος να με αντικαταστήσει. Άρα προαφιπηρετική άδεια παίρνουμε όταν δεν έχουμε πάρει τις άδειες που δικαιούμαστε μέσα στο χρόνο για ανάπαυση. Συνεπώς εσείς δεν τις παίρνατε λόγω φόρτου. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα και επομένως δεν υπήρχε. Άρα μπορούσατε να πάρετε την προαφιπηρετική. Εκεί γιατί δεν ενεργοποιήσατε. Άρα μπορούσατε να πάρετε την προαφιπηρετική. Η απάντηση αυτό ποια είναι, κύριε Κλήριδη, γιατί δεν ενεργοποιήσατε αυτό το εργαλείο. Μα όπως έχω αναφέρει, γιατί να φύγω, διότι είναι υποχρεωτικά υποτίθεται. Υποχρεωτικά που αποχωρήσουμε προαφιπηρετική άδεια, εάν είχε το δικαίωμα σε άδεια ανάβασης και δεν είχε χρησιμοποιήσει. Εγώ αυτό το δικαίωμα δεν το είχα, δεν μπορούσα να το ασκήσω. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό είναι δεκτό. Μάλιστα. Και τώρα που θα έχουμε βοηθό Γενικό Εισαγγελέα από τις 10 Ιουλίου, θα μπορούσε, ας πούμε, ο Κώστας Κλειδίδης να αποχωρήσει από εκείνη τη μέρα, μιας και θα υπάρχει βοηθός Γενικό Εισαγγελέας. Κοιτάξτε, ο βοηθός Γενικού Εισαγγελέως είναι εκεί για να αναπληρεί τον Γενικό Εισαγγελέα. Πρέπει να υπάρχει Γενικός Εισαγγελέας για να μπορεί να τον αναπληρώσει. Και όταν μιλούμε για αναπλήρωση, μιλούμε για μια-δυο μέρες, μερικές ώρες, ένα υπηρεσιακό ταξίδι για συνέδριο και λοιπά. Αν εσείς παραιτηθείτε εκείνη την ημέρα, θα υπάρχει Γενικό Εισαγγελέα σαν ο κύριος Σαββίδης, θα σας έλεγε κάποιος. Συγγνώμη. Αν παραιτηθείτε εσείς εκείνη την ημέρα, θα υπάρχει Γενικό Εισαγγελέα, θα είναι ο κύριος Σαββίδης. Ακούστε, έχω διέλθει μέσω μιας ταραχώδους φοιτείας στην νομική υπηρεσία και δεν βλέπω κανένα λόγο, μάλιστα, να φύγω και υπό παραίτηση. Άρα παραμένει 1η Αυγούστου για σας και είναι οριστικό αυτό, κύριε Κλειρίδη. Μάλιστα. Να είστε καλά. Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για το έργο που αφήνετε πίσω σας στην νομική υπηρεσία. Να είστε καλά, κύριε Κλειρίδη. Ευχαριστούμε πολύ.